πιστόλια και ξέρω εγώ, και τον πιάσαν αυτόν εδώ πέρα. Τον Οκτώβριο του 1991 πραγματοποιεί με επιτυχία την παρθενική του απόδραση μέσα από την Κλούβα που τον μετέφερε από το αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις φυλακές Τρικάλων. Για δύο χρόνια επιδίδεται σε αρπαγές τσαντών με τη βοήθεια ενός συνεργού του. Τον Νοέμβριο του 1993 συλλαμβάνεται έξω από τραπεζικό υποκατάστημα και παίρνει την άγουσα για τις φυλακές όπου παραμένει μέχρι το Μάρτιο του 1994. Στις 11 Μαρτίου, μπροστά στα μάτια των φρουρών του πρώην ΚΑΠΑΖ αστυνομικού τμήματος Γκίζη, γίνεται Λούις. Αυτές ήταν οι απλές, θα λέγαμε, αποδράσεις, γιατί επακολούθησαν κι άλλες, στις οποίες ο Θόδωρος Βαλιανάτος επιστράτευσε την εμπειρία και τη φαντασία του. Στις 22 Μαΐου 1995 ο Βαλιανάτος μεταφέρεται από αστυνομικούς στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας να κάνει εξετάσεις στο τμήμα υπέρηχων. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, και ενώ ο μέτρη των αποδράσεων καθόταν στο διάδρομο ανάμεσα στους αστυφύλακες που τον συνόδευαν, εμφανίζεται η σύζυγός και η θεία του μεταμφιεσμένες σε νοσοκόμες. Με μια εντυπωσιακή κίνηση ο Βαλιανάτος εξαφανίστηκε στο διάδρομο του νοσοκομείου την ώρα που οι δύο γυναίκες έθεταν εκτός μάχης τους αστυνομικούς. Θα μας πείτε κάτι? Τίποτα τηλέφωνο, όχι, δεν έχω κάτι. Στις 19 Μαΐου 1997 μεταφέρεται στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου Χαλκίδας για εξετάσεις. Η σύζυγός του, Μαρία Πολυχρόνη, μεταμφιεσμένη σε νοσοκόμα, κινητοποιεί τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και ο Έλληνας Πεταλούδας εξαφανίζεται προς άγνωστη κατεύθυνση. Στις 9 Φεβρουαρίου φέτος ο Θεόδωρος Βαλιανάτος συνελήφθη μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στους δρόμους του Περιστερίου. Είχε βγει για ψώνια με πλαστά 10.000 και ένας κρεοπόλης που τον πλήρωσε με πλαστό χαρτονόμισμα ειδοποίησε την αστυνομία. Για δύο μήνες που έμεινε στη φυλακή προετοίμαζε την επόμενη απόδρασή του. Στις 27 Απριλίου έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου είχε οδηγηθεί για να απολογηθεί. Πολύτιμη συνεργή του και πάλι η θεία του και ο πεθερός του που ακινητοποίησαν τους αστυνομικούς. Ο Βαλιανάτος έτρεξε προς το διπλανό Αλσίλιο και επιβιβάστηκε στο μοτοποδήλατο όπου τον περίμενε ο συνεργός του. Φωνάξαμε στο μηχανάκι, κλείστον για να τον πιάσουν και την ελιστής. Και αυτός ανέβηκε πάνω στο μηχανάκι. Και σκύψαμε από εκεί να δούμε, τον είδαμε πάνω στο μηχανάκι. Και ο αστυνομικός ήρθε μέχρι κάπου, μέχρι εδώ. Και σταμάτησε ο άνθρωπος. Για μία ακόμη φορά, ο Βαλιανάτος είχε κερδίσει το στοίχημα, ανεβάζοντας τα ποσοστά επιτυχίας των αποδράσεών του. Τώρα, το μόνο που απομένει να αναρωτηθεί κανένας είναι με ποιο τρόπο θα αποδράσει την επόμενη φορά. Ένα συνάδελφό τους και μάλιστα αρχιφύλακα συνέλαβαν οι άνδρες του τμήματος δίωξης εκβιαστών. Πρόκειται για τον 37χρονο Νικόλαο Καραμπέλη του τμήματος Κολονού, ο οποίος κατηγορείται ότι ζητούσε χρήματα από μια 43χρονη νοσοκόμα στην οποία είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Ο Καραμπέλης ζητούσε χρήματα από την Ιουλία Νικολοπούλου ώστε να μην παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα και να υπογράφει αυτό στη θέση της. Άλλο ένα κρούσμα διαφθοράς αστυνομικού απασχολεί την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, όπως κατήγγειλε μια 42χρονη νοσοκόμα η Ιουλία Νικολοπούλου στο τμήμα δίωξης εκβιαστών της ασφάλειας. Ο αρχιφύλακας Νίκος Καραμπέρης, που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Κολονού, απαιτούσε εκβιαστικά την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών, προκειμένου να υπογράφει αυτός αντί για εκείνη εκθέσεις εμφάνισης την πρώτη κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα Κολονού λόγω περιοριστικών όρων που της είχαν τεθεί. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 37χρονος αρχιφύλακας από τις αρχές του έτους έλαβε συνολικά από την Ιουλία Νικολοπούλου 1.000.000 δραχμές. Πριν από δύο μέρες, ο αρχιφύλακας επικοινώνησε με την Νικολοπούλου και απέτησε να του δώσει άλλο 1.000.000 προκειμένου να τη διευκολύνει για το μήνα Αύγουστο που αυτή θα απουσίαζε σε διακοπές. Η 42χρονος, ακόμα που δεν είχε άλλα χρήματα να πληρώσει, επικοινώνησε με το Σώμα Δίωξης Εκβιαστών και κατήγγειλε το γεγονός. Σε συνεννόηση με τους άντρες του τμήματος δίωξης, η Νικολοπούλου συναντήθηκε με τον αρχιφύλακα και του παρέδωσε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αμέσως συνελήφθη από τους άντρες της ασφάλειας. Σε βάρος του αρχιφύλακα διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και κινήθηκε διαδικασία να τεθεί σε διαθεσιμότητα με απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι εκβίαση, παράβαση καθήκοντος, δωροδοκία και ψευδή βεβαίωση. Στα χέρια της ασφάλειας Πιερίας έπεσε ο 62χρονος ψυχίατρος Μιχάλης Πετκίδης, ο οποίος έδινε παράνομα συνταγές σε τοξικομανείς με φάρμακα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και έναν φαρμακοποιό που εκτελούσε τις συνταγές, αλλά ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι θύμα του συνταξιούχου ψυχίατρου. Ο 62χρονος νευρολόγος ψυχίατρος Χρήστος Πετκίδης εξέδιδε εδώ και ένα χρόνο συνταγές αθεώρητες από αρμόδιες υπηρεσίες σε ασθενείς εξαρτημένους από ναρκωτικά. Την ώρα που κινούνταν με το αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης έγινε ένα ατύχημα και η αστυνομία τον σταμάτησε για να του κάνει έλεγχο. Δεν γνώριζε όμως ότι θα έπιανε λαβράκι.
Πρέπει να είναι 2-3 χιλιάδες συνταγές το σύνολο. Που αφορούν κυρίως τι φάρμακα. Ύπνος εντών και ντοβαβιξίνη, του εξτολέν, σιρόπια. Ο 62χρονος ψυχίατρος πριν από ένα χρόνο βγήκε στη σύνταξη και από τότε άρχισε να εκδίδει παράνομα συνταγές σε τοξικομανείς που τις εκτελούσε σε φαρμακεία της περιοχής. Μαζί με αυτόν η αστυνομία συνέλαβε και ένα φαρμακοποιό, τον Μιχάλη Λαδόπουλο, που φέρεται ως θύμα της υπόθεσης, αφού όπως λέει και ο ίδιος, δεν γνώριζε πως ο γιατρός ήταν συνταξιούχος και λειτουργούσε παράνομα. Είναι αλήθεια ότι δεν γνώριζα ότι είναι συνταξιούχος. Ωστόσο, εκτελούσα τις συνταγές του, διότι από το φόρτο της εργασίας που έχουμε εμείς οι φαρμακοποιοί, πολύ συχνά δεν παρατηρούμε ορισμένες λεπτομέρειες. Προσεκόμισε αυτόβουλα όλες τις συνταγές τις οποίες είχε εκτελέσει, βοηθώντας έτσι το έργο της ανάκλησης. Στο ιατρείο του Μιχάλη Πετκίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, βρέθηκαν 482 εκτελεσμένες συνταγές από το 1998, 107 από το 1999 και 40 μπλοκ με συνταγές από παλιά. Σε έλεγχο που έκανε η αστυνομία και στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν 4 μπλοκ και 34 έτοιμες συνταγές προς χρήση. Είναι γνωστό στην Κατερίνη πάνω από 20 χρόνια. Έδειχνε εμπιστοσύνη. Δεν πίστευα ότι οι συνταγές αυτές θα είναι ψεύτικες, θα είναι κάλπικες. Ο 62χρονος ψυχίατρος και ο φαρμακοποιός κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Κατερίνης και οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Νέες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η πολύκροτη υπόθεση για τη ζωή και το θάνατο του εφοπλιστή Γιώργου Γρέγου, που τον περασμένο Νοέμβριο αυτοκτόνησε, επειδή όπως θα τα δείχνουν δεν άντεχε τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει στους κόλπους της οικογένειάς του για την περιουσία αλλά και την αφόρητη μοναξιά. Πάντως κάποιοι από τους στενούς του συγγενείς αμφισβητούν την εκδοχή της αυτοκτονίας και εμφανίζονται έτοιμοι να διεκδικήσουν μέρος της αμύθιτης περιουσίας του. 2 χρόνια τώρα, σενάρια, δημοσιεύματα και φήμες σκιαγραφούν το μύθο και την πραγματικότητα γύρω από τη ζωή του Γιώργου Γρέγου, του εφοπλιστή που τον Νοέμβριο του 1998 τράβηξε τη σκανδάλη για να βάλει τέλος, όπως όλα δείχνουν, στη χρυσή αντιδικία με τις εξαδέλφες του, αλλά και τη μοναξιά του. Ένα αφιέρωμα του περιοδικού Playboy φέρνει την υπόθεση και πάλι στο προσκήνιο, δίνοντας νέες διαστάσεις. Ο Γιώργος Γρέγος άφησε την περιουσία του στα δυο του παιδιά, στον Ευτύχη από το γάμο του με την Αμερικανίδα Ράντι Ρέι και στον Γιάννη, καρπό της σχέσης του με το γνωστό φωτομοντέλο Κρίστα. Τρεις εξαδέλφες του όμως διεκδικούσαν και συνεχίζουν να διεκδικούν και μετά το θάνατό του 26 εκατομμύρια δολάρια. Η οικονομική διαμάχη με τις τρεις γυναίκες είχε αρχίσει τη δεκαετία του 80. Το περίεργο όμως είναι ότι λίγα λεπτά πριν ο Γρέγος βάλει τέλος στη ζωή του, είχε τηλεφωνήσει στους δικηγόρους των τριών γυναικών και είχε συμφωνήσει για συμβιβασμό. Οι άνθρωποι οι οποίοι όταν βλέπαν τον Γιώργο να κάνει άδικες κινήσεις και όχι σωστές, του λέγανε εκείνο που ήθελε να ακούσει, ήταν κοντά του σε όλες τις αποφάσεις όχι από αγάπη, όχι από εκτίμηση, αλλά από προσωπικό του συμφέρον. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά πολύ υπέτη στο τέλος του Γιώργου. Ο Γιώργος Γρέγος ήταν ο διάδοχος μιας μεγάλης εφοπλιστικής οικογένειας. Το 1980 ανέλαβε τα ηνία όλων των επιχειρήσεων. Με την παρουσία του σφράγισε την ιστορία της ναυτιλίας. Το 1990 παντρεύτηκε την Πάμπλουτη, κατά 15 χρόνια μεγαλύτερη του, Ράντι Ρέι. Με τα δισεκατομμύρια της γυναίκας του ένιωθε ασφαλής, όχι όμως για πολύ. Ο γάμος τους έφτασε γρήγορα στο τέλος. Το 1996, σε μια δεξίωση, γνώρισε την Ελληνοαμερικανίδα Κρίστα Φλάισνερ. Όταν ο Γρέγος άρχισε να ξαναφτιάχνει τη ζωή του, ήρθαν 2 δυνατά χτυπήματα. Οι αγωγές της Αριέτας, της Μαρίας και της Ελένης Βενιζέλου, που ζητούσαν 6,5 δισεκατομμύρια δραχμές από την περιουσία του. Και αμέσως μετά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, που έκανε λόγο για οικονομικές ατασταλίες του εφοπλιστή. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα και με αγάπησε. Για το θέμα όλο το τι γίνεται δεν έχω ιδέα. Είμαστε μαζί με το τέλος και αυτό είναι όλα. Όλα αυτά ήταν ένα δυνατό σοκ για τον Γιώργο Γρέγο. Στο δεκαήμερο που μεσολάβησε ανάμεσα στην απόφαση του δικαστηρίου και την αυτοκτονία, σε τίποτα δεν θύμιζε τον σκληρό επιχειρηματία. Είχε κλειστεί στον εαυτό του, βρισκόταν συνεχώς στο σπίτι του στον πρώτο ράφτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τότε άρχιζαν και οι προστριβές του με την Κρίστα που είχε φύγει από το σπίτι. Στις 5 Νοεμβρίου του 1998, ο 40χρονος εφοπλιστής βρέθηκε νεκρός σε μια άκρη στα βράχια του Άγιου Σπυρίδωνα στον Πορτοράφτη. Έβαλε τέλος στη ζωή του, όχι όμως και στην οικονομική διαμάχη. Οι τρεις γυναίκες διεκδικούν ακόμα 6,5 δισεκατομμύρια δραχμές από την περιουσία του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος την παραχώρησε στα παιδιά του. Όπως λέγεται μάλιστα σε κύκλους νομικών, στη διαμάχη αναμένεται να μπουν και οι δύο γυναίκες της ζωής του, οι οποίες μέχρι σήμερα κρατούν παθητική στάση.
Το τραγικό τέλος του εφοπλιστή σηματοδότησε την αρχή μιας νέας ιστορίας, γεμάτη ψέματα και αλήθειες, σφραγισμένη από άφθονο χρήμα, δυναμικές γυναίκες, οικογενειακές συγκρούσεις και μια σκοτεινή διαθήκη. Όπως ακούγεται μάλιστα, δεν αποκλείεται στενοί συγγενείς του Γιώργου Γρέγου να επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το γεγονός ότι ο εφοπλιστής αυτοκτόνησε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να διεκδικήσουν αμύθιτα ποσά. Εκδήλωση για να τιμηθεί το πλούσιο συγγραφικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη πραγματοποίησε ο Δήμος Χανίων στο ενεργικό λιμάνι της πόλης. Ο διάσημος Έλληνας μουσικοσυνθέτης ξεδίπλωσε τις παιδικές του αναμνήσεις από την γενέθλια πόλη, τραγούδησε ριζίτικα τραγούδια, ενώ λίγο αργότερα στο Γαλατά μαζί με συγγενείς και φίλους έκοψε την τούρτα για τα 74 γενέθλια του. Ο Μίκης Θεοδωράκης, εμφανώς συγκινημένος, αρχίζει να σιγοτραγουδά ένα παλιό ριζίτικο τραγούδι, τον Αϊτό, και συνεπέρνει το πλήθος που από νωρίς είχε συγκεντρωθεί στο ενετικό λιμάνι των Χανίων για να τιμήσει το μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Με ένα ζεστό χειροκρότημα ολοκληρώνεται η εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Χανίων με σκοπό να τιμήσει το συγγραφικό έργο του διάσημου Έλληνα μουσικοσυνθέτη που στα 50 χρόνια δράσης του αριθμεί πάνω από 25 βιβλία. Ο ίδιος ο μεγάλος δημιουργός ξεδίπλωσε τις παιδικές του μνήμες και αναφέρθηκε στα ερεθίσματα και τα βιώματα που τον όθησαν να ασχοληθεί με τη μουσική αλλά και τους κοινωνικούς αγώνες. Μαζί σας τους αγώνες, γιατί μουσική χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει. Άντε, χρόνια πολλά. Γεια σας, εγγονή. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Καλά μαζί. Όπα. Τον Μίκη Θεοδωράκη και την παρέα του περίμενε αργότερα μια έκπληξη. Στο Γαλατά, τόπο γέννησης του μουσικοσυνθέτη, μια τούρτα για τα 74 γενέθλιά του και άλλη μία για τον εγγονό του Άγγελο έδωσαν ένα οικογενειακό τόνο στην πολύ ζεστή εκδήλωση. Εσύ πάλι προπαγάνδα κάνεις της ορθοδοξίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Γιάννης Φέρτης, αλλά και αρκετοί συμπατριώτες του, έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Δήμαρχος Νέας Κεδονίας ανακοίνωσε την ίδρυση Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά, ενώ ο συνθέτης υποσχέθηκε αρχιακό υλικό για τις ανάγκες του μουσείου. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι, και είναι η ώρα να δούμε τα θέματα που δημοσιεύουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε βέβαια από τον αδέσμευτο του Δημήτρη Ρίζου. Έχει ως θέμα προσλήψεις, κεντρικό θέμα, προεκλογικό παράθυρο του ΠΑΣΟΚ, προσλήψεις χωρίς περιορισμούς. Θα τις κάνουν οι 2.500 δημοτικές επιχειρήσεις που δημιούργησε το σχέδιο Καποδίστριας. Λίγο πιο κάτω, δεξιά στη σελίδα, αποκαλύπτει η εφημερίδα ότι στην Εκάλη θα γίνει τελικά μυστικά ο γάμος της Ρόρι Κένεντι. Αναβλήθηκε όταν σκοτώθηκε ο Τζον Τζον. Είναι η εξαδέλφη του εκλειπώντος, Τζον Κένεντι του νεότερου. Το απόγευμα, λέει, θα γίνει στο σπίτι μεγάλου εφοπλιστή. Λίγο πιο αριστερά, θα ανοίγει και τραπεζικούς λογαριασμούς στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Ιδίως καλλιτεχνών. Ενώ στη βάση της πρώτης σελίδας του, ο αδέσμευτος του Δημήτρη Ρίζου προειδοποιεί ότι τα μπουρίνια συνεχίζονται, αυγουστιάτικες πλημμύρες και θανατηφόρα τροχέα, με μηνύσεις απειλούν οι δημότες για την απουσία του κράτους. Ακούσαμε πάντως προηγουμένως και την μετεωρολόγο μας, την Χριστίνα Σούζη. Μας είπε ότι τα νέα είναι μάλλον αισιόδοξα, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Περνάμε στον αδέσμευτο του Κώστα Μίτση. Κεντρικό θέμα βεβαίως οι βάσεις και οι βαθμολογίες των γενικών εξετάσεων. Έτσι λοιπόν, τι δείχνουν οι βαθμοί σήμερα, ΑΕΗ, ποιοι μπαίνουν, η πτώση των βάσεων ευνοεί τους περσινούς. Δεξιά, λίγο πιο κάτω, άγρια επίθεση του Ιερώνυμου εναντίον του Χριστόδουλου, αναφέρεται η εφημερίδα στο άρθρο του βασικού αντιπάλου του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου στην διαδοχή του Αρχιεπισκοπικού θρόνου χθες στην Καθημερινή και στα όσα είπε σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. 400 κουβαδάκια στο Λευκό Πύργο, με δύο γάμους, ένα ξέφαινο γλέντι και μια επίσκεψη στα μουσεία της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε χθες στη Σκοτίνη Πιερία σε υπενθύμερη συνάντηση των Ανά τον Κόσμο
Ντεσεβό. Αναφέρεται στην συνάντηση των γαλλικών ασχημόπαμπων. Είδαμε το θέμα λίγο πριν, λίγο πιο δεξιά, ένα αθλητικό θέμα. Πνευματικές δυνάμεις απειλούν την ΑΕΚ. Βρετανός υπνοτιστής, λέει η εφημερίδα, προπονητής κατά του δικεφάλου. Περνάμε στην Αθηναϊκή. Εκλογικό σενάριο, ευνηδιασμός εκλογών το φθινόπωρο στο πρωτοσέλιδο της Αθηναϊκής. Προετοιμάζεται μυστικά από την κυβέρνηση. Ανατέθηκε στον Κώστα Λαλιώτη να διερευνήσει τις δυνατότητες πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Ποιοι υπουργοί ζητούν αναμέτρηση εδώ και τώρα. Αναφέρεται η εφημερίδα στις εισηγήσεις που δέχεται ο Κώστας Σιμίτης να προχωρήσει στην διενέργεια πρόορων εθνικών εκλογών το φθινόπωρο, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές του Οκτωβρίου. Λίγο πιο κάτω έχει το θέμα του Γιώργου Παπανδρέου με τις επιμαχές δηλώσεις του για την μουσουλμανική μειονότητα. Επιμένει τουρκικά ο Γιωργάκης, είναι επικριτικό το σχόλιο της Αθηναϊκής, ενώ κορυφώνονται οι αντιδράσεις εναντίον του. Ενώ στην κορυφή της σελίδας, της εφημερίδας, δύο θέματα. Αριστερά, σάλος στην Ορθοδοξία, σιωπή Χριστόδουλου, στις καταγγελίες Ιερώνυμου για αιωσφορική αλλίωση της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι χθες ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δεν θέλησε να απαντήσει στο άρθρο στις κατηγορίες που εξαπέλυσε σε βάρος του, στην επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος. Ενώ δεξιά στην κορυφή της πρώτης σελίδας, σήμερα τα αποτελέσματα, πτώση των βάσεων, αποκεφαλισμοί σε χημεία και μαθηματικά. Πέναμε στην απογευματινή, στην κορυφή της σελίδας, πρώτο θέμα, άγρια επίθεση Ιερώνυμου στον Χριστόδουλο, τρικυμία στην Εκκλησία, τον ασχό του Αιώλου, αναφέρεται το άρθρο της απογευματινής στο πρωτοσέλιδο, άνοιξε το άρθρο του Μητροπολίτη Ιερώνυμου. Λίγο πιο κάτω, συμφορά για τους εργαζόμενους στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, συντάξεις, τα νέα όρια ηλικίας. Στα 65 θα βγαίνουν και οι γυναίκες στη σύνταξη. Και στην βάση της πρώτης σελίδας, της απογευματινής, πού θα πάνε οι βάσεις, έκπληξη άνοδος στην τέταρτη δέσμη, 150 δισεκατομμύρια τον χρόνο στα ιδιωτικά σχολεία. Δεξιά, στην βάση της πρώτης σελίδας της απογευματινής, θρίλερ με το μάγο δολοφόνο, η υπόθεση της Καβάλας και του μάγου Βοσκού, όπως ο ίδιος αυτό προσδιορίζεται, ως μάγος Βασίλη Παπαδόπουλου. Περνάμε στην αυριανή. Πρώτο θέμα, εγκληματίες οι δήμαρχοι της Πλημμύρας δεν προχώρησαν τα αντιπλημμυρικά έργα γιατί έφεγαν τις πιστώσεις σε ρουσφετολογικές προσλήψεις. Στην βάση της εφημερίδας, κάλυψη από σημείτη απαιτεί ο Παπανδρέου απειλώντας με παρέτηση, αναφέρεται η εφημερίδα στη χθεσινή συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών με την οποία είπε ότι απάντησε σε όσους τον επικρίνουν για τις δηλώσεις του περί μουσουλμανικής μειονότητας, λέγοντας ότι αν δεν εκφράζω τις θέσεις της κυβέρνησης, τότε η παρέτησή μου είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Και ένα ακόμη θέμα στη βάση της πρώτης σελίδας της αυριανής, ευνηδιαστική κίνηση του Δημάρχου, φοβάται η Ριγίλης. Περνάμε στο Βήμα. Τύμπανα πολέμου ξανά στη δημόσια εκπαίδευση, ευθεία και οξία επίθεση της ΟΛΜΕ κατά του Γεράσιμου Αρσένη του Υπουργού Παιδείας, σήμερα οι βαθμοί των γενικών, πόσο πέφτουν οι βάσεις. Στην ίδια σελίδα, στην πρώτη σελίδα, ένα ακόμη θέμα, η πρώτη κυρία και ο πρώτος κρίσος. Χίλαρη Κλίντον αναφέρεται στον Μπιλ Κλίντον και στο περιβόητο σκάνδαλο Λεβίνσκι, με απάτησε, λέει, λόγω παιδικών τραυμάτων. Ενώ ο Bill Gates, ο γνωστός Αμερικανός κρίσος, θα χαρίσω, λέει, όλη μου την περιουσία. Λίγο πιο κάτω, στη βάση της εφημερίδας, το σχέδιο σωτηρίας του τα ποτέ. Και ακόμη πιο κάτω, καλές ειδήσεις από την ιατρική, νέα νίκη στη μάχη κατά του καρκίνου. Στο φως οι μηχανισμοί της επάρατης νόσου, Αμερικανοί ερευνητές βρήκαν με ποιον τρόπο τα υγιή κύτταρα μετατρέπονται σε κακοήθη. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα του Βήματος, το μετρό και πώς αλλάζει την Αθήνα. Ριζικές αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις των Αθηναίων με τα δημόσια μέσα μεταφοράς θα φέρει το μετρό. Πετάμε στη βραδινή. Πρώτο θέμα της βραδινής, έχουμε πάλι το θέμα του Γιώργου Παπανδρέου, του Υπουργού Εξωτερικών, με τις επίμαχες δηλώσεις του. Αν μπορείς, διώξε με. Ο Γιωργάκης προς Σιμίτη, γράφει η εφημερίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ανοιχτά. Άνθρωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει στην πρώτη σελίδα η βραδινή. Οργή και αγανάκτηση στη Θράκη και για τις νέες δηλώσεις του Γιωργάκη Παπανδρέου.
Λίγο πιο κάτω, το θέμα των πλημμυρών και της καταιγίδας. Βενετία ή Αθήνα θα μηνύσουν τους δημάρχους στα θύματα των πλημμυρών. Ακριβώς δίπλα, δεξιά, μέρα μεσημέρι, Νέο Μακελιό από Αλβανό Πιστολέρο στην Αχαρνών. Αλλάζουμε εφημερίδα, πάμε στο Έθνος. Ο Άκης εξαγγέλει από το Έθνος, μόνιμη φαντάρη, 10.000 προσλήψεις τώρα. Για τέσσερις λόγους η Ελλάδα χρειάζεται και τον επαγγελματικό στρατό. Ο Δήμος Βερίκιος έχει την δήλωση, τη συνέντευξη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχαντζόπουλο. Με επαγγελματίες στρατιώτες γράφει, σκέφτεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καλύψει τα κενά που παρουσιάζονται στις ένοπλες δυνάμεις. Ακριβώς κάτω από το πρώτο θέμα, 40 δισεκατομμύρια παίζει καθημερινά η επαρχία στο χρηματιστήριο, η πόλη με τον υψηλότερο τζίρο. Ακριβώς πιο κάτω, 26 νεκροί από το Μπουρίνι, το Μπουρίνι μάτωσε την έξοδο. Δίπλα με νομοσχέδιο, ψηλά γράμματα, τέλος σε δάνεια και ασφαλιστήρια. Ένα αθλητικό θέμα στην πρώτη σελίδα του Έθνους. Νίκησε 4-2 τη Χέρτα, ΑΕΚ με σφραγίδα Champions League. Ακριβώς από κάτω, ο Τζιοβάνι οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 5-1. Στην κορυφή της εφημερίδας. Φοβάμαι για τη ζωή μου, αλλά θα συνεχίσω τις αποκαλύψεις. Μιλάει στο Έθνος ο ταχυδρόμος της κοκαίνης. Φόβους για τη ζωή του εκφράζει το Έθνος μέσω του δικηγόρου Μαντούβαλου, ο Καρβέλης, του οποίου η σύλληψη οδήγησε στην αποκάλυψη του κυκλώματος της επώνυμης κοκαίνης. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Κεντρικό θέμα, Ατζέμ Πιλάφι, οι κινήσεις του Γιωργάκη. Αναφέρεται πάλι στο θέμα του Υπουργού Εξωτερικών, ενώ οι αντιδράσεις για τις απαράδεκτες δηλώσεις του συνεχίζονται. Αλλάζουμε εφημερίδα, πάμε στον Ελεύθερο. Πρώτο θέμα, πάλι εκλογικό σενάριο. Φουλ για εκλογές. Ευθυνδιαστικά αναστέλλονται οι άδειες των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το φθινόπωρο, μετά από εισηγήσεις δύο υπουργών, γράφει η εφημερίδα, κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούμε σε πρόορες εθνικές εκλογές. Ακριβώς πιο κάτω, ξεγύμνωσε το κράτος η καλοκαιρινή μπόρα. Και στην κορυφή της εφημερίδας, στο θέμα του Γιώργου Παπανδρέου, η δήλωσή του, χθεσινή δήλωσή του, με την οποία λέει ότι η παρέτησή του είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού, εάν με τις θέσεις του δεν εκφράζει την πολιτική της κυβέρνησης. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πρώτο θέμα, βεβαίως, οι πανελλήνιες εξετάσεις και οι βαθμολογίες. Πού πάνε οι βάσεις, πτώση για πρώτη, δεύτερη και τρίτη δέσμη, μικρή άνοδο στην τέταρτη, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Αναλυτική πίνακες μεταμόρια εισαγωγής σε όλες τις σχολές. Αθλητικό θέμα στη βάση της εφημερίδας. Σούπερ Ντέμις στο πιο δυνατό τεστ, Ντέμις Νικολαίδης βεβαίως. ΑΕΚ άρεσε με Λέστερ, καταιγίδα στο δεύτερο μέρος με Χέρτα. Για το Παναθηναϊκό, ο Λιβάρες έκλεψε την παράσταση. Στην πρώτη σελίδα του δεύτερου τύπου υπάρχει επίσης το θέμα του άρθρου του Μητροπολίτη Ιερώνυμου σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, το θέμα του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και την επίσκεψη του Άκη Τσοχατζόπουλου στην Αλβανία. Περνάμε στην ελευθεροτυπία και εδώ πρώτο θέμα είναι οι βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Όλες οι βάσεις των 98 κατασχολεί για σύγκριση, ο οδηγός για τους βαθμούς, καθηγητές, όπου μεταρρύθμιση και αποτυχία. Στην πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας ελευθεροτυπίας η επίσκεψη του Άκη Τσοχατζόπουλου στην Αλβανία. Άκης στηρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου, θα κυρωθεί η σύμβαση αυτοπροσδιορισμού. Επίσης στην κορυφή της εφημερίδας, κληρονομιές. Ένα οικονομικό θέμα, κληρονομιές γονικές, πώς λιγότερη φόρη. Πετάμε στην εξουσία, σχέδιο πιλότος για την επίλυση του ασφαλιστικού. Η εξουσία αποκαλύπτει τους στόχους της κυβέρνησης για το κολοσιαίο ζήτημα των ταμείων. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αμερικανικού τύπου ταμείο δημιουργείται στον ΟΤΕ, αναφέρει στο άρθρο της η εφημερίδα εξουσία. Στην πρώτη σελίδα επίσης το θέμα του Γιώργου Παπανδρέου και η δήλωσή του περί μουσουλμανικής μειονότητας, αλλαγή πολιτικής στο θέμα μειονότητας, διερωτάται η εφημερίδα. Χοντρό παζάρι στα Τύρανα κατά την επίσκεψη του Άκη Τσοχαζόπουλου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στην Αλβανική πρωτεύουσα. Και στην κορυφή της εφημερίδας, πώς βαθμολογεί το Μαξίμου τους υπουργούς στα χέρια του Πρωθυπουργού, ειδικά σημειώματα συνεργατών του. Τελευταία εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, ο πρώτος νομικός οδηγός στην Ελλάδα, αποζημιώσεις για τα θύματα σε τροχαία ατυχήματα. Τα τροχαία ατυχήματα, αναφέρει η εφημερίδα, σκοτώνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα 2.500 ανθρώπους και τραυματίζουν 32.000. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας επίσης το άρθρο, το θέμα που άνοιξε ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος με το άρθρο του, γράφει η εφημερίδα και Χρυσόστομος εναντίον του Χριστόδουλου.
Ενώ ακριβώς δίπλα ο Κώστας Καμαλίδης, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μιλάει στα νέα και λέει ότι ούτε προσκυνημένοι, αλλά ούτε και υπερπατριώτες αναφέρεται στα εθνικά μας θέματα. Επίσης, η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πρώτα θέματα της εφημερίδας. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο πρώτο, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας.